Καλώς ήρθατε στο σημερινό επεισόδιο του Ask the Guitar Coach, το μοναδικό podcast στο οποίο απαντάμε τις δικές σας κιθαριστικές ερωτήσεις. Αν ενδιαφέρεστε να εξελίξετε το παίξιμό σας στο maximum βαθμό, στείλτε μου ένα email στο email ioannis@ioannis.org για να σας ενημερώσω για τα πακέτα εκμάθησης κιθάρας του Elite Guitar Coaching. Πάμε λοιπόν να δούμε τη σημερινή μας ερώτηση. Χρειάζεται να ξοδέψω πολλά χρήματα για να ασχοληθώ με το home recording? Καλή ερώτηση λοιπόν, και είναι μια ερώτηση η οποία σίγουρα την κάνει οποιοδήποτε θέλει να ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα του home recording. Για να ασχοληθείς με το home recording χρειάζεσαι δύο βασικά πράγματα. Ένα PC, ένα computer γενικότερα, είτε PC είτε Mac, και ένα audio interface, το οποίο θα μεταφέρει τον ήχο από την κιθάρα σου ή οποιοδήποτε όργανο παίζεις μέσα στον υπολογιστή. Αυτά είναι τα δύο βασικά κόστη. Το PC δεν χρειάζεται να είναι κάτι φοβερό. Οι πιθανότητες είναι ότι εν έτη 2018-2019, εφόσον έχεις ένα PC το οποίο δουλεύει κανονικά και το έχεις λίγα χρόνια, δεν είναι δηλαδή δεκαετίας, δεν χρειάζεσαι κάτι καλύτερο για να κάνεις τα πρώτα σου βήματα. Αν μελλοντικά αρχίσεις να κάνεις πολύ πιο εξελιγμένες παραγωγές, εκεί όντως μπορεί να χρειαστεί κάτι καλύτερο. Αλλά στη συντριπτική πλειοψηφία των περιπτώσεων, για τα πρώτα βήματα στο home recording δεν χρειάζεται κάτι άλλο από το απλά το PC το οποίο έχεις και, όπως είπαμε, και ένα audio interface. Οπότε λοιπόν, μια και μιλάμε για θέματα κόστους, θα πάμε κατευθείαν στο audio interface. Το audio interface, ανάλογα με το πόσα inputs και outputs έχει, ανάλογα με τους προενισχυτές και ανάλογα με τη συνδεσμολογία του, δηλαδή αν είναι μέσω USB 2, USB 3, Lightning, FireWire ή έχει τη δική του κάρτα για να συνδεθεί με τον υπολογιστή, παίζει από 80 ευρώ μέχρι πολύ πολύ πάνω, αλλά ρεαλιστικά θα πούμε μέχρι τα 600. Κάπου γύρω στα 150 με 200 ευρώ, θα έλεγα, είναι ένα πολύ καλό sweet spot που παίρνεις ένα αρκετά καλό μηχάνημα, το οποίο σου δίνει και μεγάλη ευελιξία, χωρίς να χρειάζεται να ξοδέψεις και υπερβολικά πολλά χρήματα. Αν σε αυτό προσθέσουμε και 2, 3, 4 καλά καλώδια, οπότε περίπου 50 ευρώ, λέμε λοιπόν ότι με 200, έστω 250 ευρώ, μπορούμε να ξεκινήσουμε χωρίς κανένα πρόβλημα. Τώρα, είναι πολύ σημαντικό να καταλάβουμε ότι αυτό είναι αρκετά καλό setup για να ξεκινήσεις. Το PC το οποίο ήδη έχεις, ένα συμπαθητικό audio interface και μερικά καλώδια για να κάνεις τις συνδέσεις. Και από εκεί και πέρα κατεβάζεις κάποιο free software και για την κιθάρα σου, για τον ήχο και για να μπορέσεις να ηχογραφείς τα tracks. Και με αυτό μπορείς να ξεκινήσεις. Από εδώ και πέρα μπορείς να το ανεβάσεις πάρα πολύ. Πάμε να δούμε πώς. Το πρώτο κόστος το οποίο κάνει ο περισσότερος κόσμος που ασχολείται είναι το να πάρει dedicated monitors, δηλαδή ηχεία monitor. Αν δείτε εδώ πίσω από μένα, εδώ και εδώ, έχω τα monitor ηχεία μου, τα οποία είναι της KRK, τα 6-inch ηχεία, τα οποία είναι συγκεκριμένα για μουσική, δηλαδή δεν είναι για παραγωγή και ακρόαση ηχογραφήσεων. Τι εννοώ? Θα μου πεις, δηλαδή τα άλλα τα ηχεία δεν είναι τα ηχεία τα κανονικά του στερεοφωνικού, δεν είναι για ακρόαση ηχογραφήσεων? Είναι, αλλά είναι φτιαγμένα ειδικά τα άλλα ηχεία για να δίνουν έμφαση στο μπάσο και στα πρίμα, ώστε να ακούγεται τη μουσική καλύτερα. Τα monitor ηχεία είναι φτιαγμένα έτσι ώστε να σου δίνουν μια ουδέτερη αρμονική ανταπόκριση και αυτό τον τρόπο να ακούς τη μουσική όπως πραγματικά είναι ηχογραφημένη, ώστε να μπορέσεις να κάνεις το ανάλογο fine tuning, ας πούμε. Το κόστος λοιπόν δύο ηχείων monitor, το οποίο είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί αυτά, σε αντίθεση με τα ηχεία των στερεοφωνικών, τα monitor ηχεία πουλούνται μεμονωμένα, δεν αγοράζεις συνήθως ζευγάρια, είναι γύρω στα 300 ευρώ το ζευγάρι, δηλαδή 150 το κάθε ηχείο. Οπότε αμέσως από τα 250, αν αποφασίσει κάποιος
ότι θέλει να πάρει και monitor, και είδατε πόσες φορές το έχω πει αυτό το πράγμα, γιατί υποχρεωτικό δεν είναι καθόλου. Μπορείς μια χαρά να κάνεις τη δουλειά σου και με ακουστικά. Λοιπόν, αν το αποφασίσει, έχει φτάσει αμέσως στα 550 ευρώ. Η αλήθεια όμως είναι, και θα δώσω έμφαση σε αυτό, ότι καλό είναι να κοιτάμε το αρχικό κόστος, το οποίο είναι τα 250 ευρώ που είπαμε, γιατί αυτό είναι το οποίο σε εμποδίζει να ξεκινήσεις. Και από εκεί και πέρα, όσο περνάει ο καιρός, μπορείς να κάνεις διάφορα upgrades. Τα επόμενα upgrades τα οποία συνήθως γίνονται είναι κάποιο πολυεφέ το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην ηχογράφηση, είναι πιο πολύ software από εκεί και πέρα. Δηλαδή, ένα DAW ηχογράφησης όπως είναι το Cubase, όπως είναι παλιότερα το Sonar, όπως είναι το Reaper, όλα αυτά έχουν κάποιο κόστος το οποίο μπορεί να ξεκινάει σε πολύ απλές βερσιών από 50, 60, 80 ευρώ και να φτάσει μέχρι τα 500. Τώρα, ο σκοπός αυτών των βίντεο που κάνουμε τώρα είναι να απλουστεύσουν τα πράγματα, αλλά δεν μπορώ να σας πω ότι δεν υπάρχουν επιλογές. Απλά αυτό που θα έλεγα να δώσει κάποιος την έμφαση είναι το να πάρει το audio interface και να αρχίσει να δουλεύει με κάποια free ή πάρα πολύ οικονομική λύση, χρησιμοποιώντας ακόμα και απλά τα ακουστικά του χωρίς να μπλέξει με περισσότερο εξοπλισμό. Εν κατακλείδη, δεν χρειάζεται να ξοδέψει κάποιος πολλά χρήματα για να φτιάξει τον εξοπλισμό του και να αρχίσει να πειραματίζεται με το home recording. Βέβαια, στην κουβέντα αυτή έχουμε αφήσει κάτι πολύ σημαντικό απ' έξω. Έχουμε αφήσει απ' έξω το κόστος των πιθανών μαθημάτων, είτε διαδραστικά είτε μέσω αγοράς μαθημάτων από κάποια πλατφόρμα, με τα οποία θα μάθει πώς να την κάνει τη διαδικασία αυτή. Η δική μου άποψη, και την έχω πει πολλές φορές για αντίστοιχα θέματα, είναι ότι όταν κάποιος αποφασίσει να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα, να βρει κάποιον δάσκαλο μουσικής τεχνολογίας στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο οποίος θα τον βοηθήσει και να σετάρει όλα τα πράγματα μαζί και να τα συνδέσει και να κάνει τα πρώτα του βήματα και μετά από εκεί και πέρα να αρχίσει όντως να πειραματίζεται μόνος του. Οπότε καλό θα ήταν να προσθέσουμε και αυτό το πιθανό κόστος πάνω από τα 250 ευρώ τα οποία είπαμε ότι χρειάζεται για τα καλώδια και το audio interface. Αυτά λοιπόν για το συγκεκριμένο θέμα, ελπίζω να βοήθησα. Μην διστάσετε να αφήσετε τα σχόλιά σας από κάτω από το βίντεο και να συζητήσουμε οτιδήποτε σχετικό θέλετε, καθώς και να αφήσετε όποιες ερωτήσεις σας ενδιαφέρουν να απαντηθούν σε επόμενο επεισόδιο του Ask the Guitar Coach. Γεια χαρά!